Είναι τρελός ο υφυπουργός. Ήταν φοβερές αυτές οι δύο εβδομάδες. Φίλες και φίλοι του Enjoy TV, του πρώτου διαδικτυακού καναλιού που εκτός από δημόσιες σχέσεις έχει και κανονικές εκπομπές, έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε. Γιατί εκτός από τη γλώσσα, που ως γνωστόν χρησιμοποιείται ως μέθοδος επικοινωνίας με τον αρχηγό, Σλούρπ, αρχηγέ. Λοιπόν, μετά τη γλώσσα που παίζει ένα σημαντικό ρόλο και έπαιζε για χρόνια ένα σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας, τώρα προσθέθηκε και ένας άλλος παράγοντας. Ένα νέο ανατομικό σημείο. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για το δάχτυλο. Δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε στη Βουλή, είτε κουνώντας το δάχτυλο. Όταν κουνούσε το δάχτυλο και έλεγε «Δεν δέχομαι υποδείξεις». Γι' αυτό το περίφημο δάχτυλο που τους κούνησε. Το δάχτυλο που σηκώνει ο πρώην Υπουργός προς τους βουλευτές. Να κουνάει το δάχτυλό του από το βήμα του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν άνθρωποι που βάλανε το δάχτυλο στο μέλι. Στο δάχτυλο, Νίκο. Το δάχτυλο. It's alive. Γκυλι. Το γαργαλάω, δεν κάνω κάτι άλλο. Όπως καταλάβατε, φτάσαμε σε μια καινούργια εποχή πολιτικού savoir-vivre. Την εποχή της δακτυλοσκόπησης, όπου μελετάμε τους ανθρώπους και καταλαβαίνουμε από το δάκτυλό τους τι θέλουν να πούν. Όπως άλλωστε ξέρετε, κάθε πολιτισμός έχει τα κολλήματά του, τις αιμονές του, ανάλογα με το βαθμό της κουλτούρας στην οποία έχει προχωρήσει και την εξέλιξή του. Το έχουμε δει άλλωστε και σε διαφήμιση. Στην Ασία πιστεύουν ότι ο βελονισμός με τσίμπημα μέλισσας προστατεύει την υγεία. Στις σκανδιναβικές χώρες πιστεύουν ότι το μπάνιο στον πάγο προστατεύει την υγεία. Στη Μέση Ανατολή πάλι, το να πετάς παπούτσι σε κάποιον θεωρείται υπέρτατη προσβολή. Όμως η Δύση έχει κόλλημα με το υψωμένο δάχτυλο. Δάχτυλο χρησιμοποιεί ο Θεός για να δείξει στους ανθρώπους ποιος είναι το αφεντικό. Άλλες φορές πάλι, δάχτυλο χρησιμοποιούν οι Έλληνες του Λακόπουλου, οι ΕΛ, για να επικοινωνήσουν με τις κατώτερες μορφές ζωής, τους νεφελίμ, και να τους δείξουν ότι τους συμπάθησαν. Ενώ κάποιοι πιο προχωρημένοι έχουν φτάσει σε σημείο να συνομιλούν με το δάχτυλό τους. Don't want to. Please. No. Προσοχή, αυτό γίνεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες. Δεν σας συστήνω σε καμιά περίπτωση να το δοκιμάσετε μόνοι σας, όπως είστε ανεκπαίδευτοι, γιατί μπορεί να καταλήξετε κάπως έτσι. Οφελέει ή μη βλάπτει. Έτσι και η φυλή των βουλευτών που ζει στην απομονωμένη ζούγκλα του Σεμνοταπινιστάν έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το δάχτυλο. Μέσα σε αυτό το χωριό της Βουλής, στη ζούγκλα της πλατείας Συντάγματος, γίνονται παράξενες τελετές με τα δάχτυλα. Ας πούμε, οι αρχηγοί της φυλής παίρνουν τα δάχτυλα των νεότερων μελών και τους περνάνε το δαχτυλίδι της διαδοχής όταν πρέπει να φύγουν. Ή πάλι, όταν κάνουν μια μαλακία, έχουν έτοιμη την απάντηση. Φταίει ο ξένος δάχτυλος. Πάντα το δάχτυλο παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτής της φυλής. Οπότε, όπως ήταν προφανές, θα εξοργιζόταν με το δάχτυλο του Αριστοτέλη Παυλίδη. Γιατί αν δεν υπήρχε το δάχτυλο, θα έπρεπε πραγματικά να ακούσουν αυτά που λέει. Οι γαλάζιοι βουλευτές είναι πυρ και μανία με τον Αριστοτέλη Παυλίδη και τους ζητούν επιτακτικά να παραιτηθεί σε όλους τους τόνους. Βέβαια, στη γλώσσα του Μαυρογιαλούρου, το «σε όλους τους τόνους» μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι κάποιοι μπορεί να το πάρουν κυριολεκτικά και να αλλάζουν τον τονισμό των λέξεων. Το έλασον ήταν η υπόθεση Παυλίδη. Το έλασον. Προφανώς για την Κατερίνα Παπακώστα το έλασον είναι από την Ελασσόνα. Γενικά όμως, όταν οι βουλευτές θέλουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, λένε τα πράγματα κάπως έμεσα. Δηλαδή, κανείς δεν θα πει ευθέως
Παυλίδη, παρετήσου ρε φίλε, γιατί μας έχεις κάνει ρόμπα. Χρησιμοποιούν μια περίεργη αργό, περίπου όπως οι φαρμακοποιοί ή τα άλλα κλειστά επαγγέλματα. Και εκείνοι χρησιμοποιούν την αργό γιατί πρέπει να κρατάνε μια πισινή. Σου λέει, τα μόνα σίγουρα πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι ότι θα έρθει η Σεζαρία Εβόρα για συναυλίες το καλοκαίρι και ότι δεν θα μάθουμε ποτέ πώς είναι οι Κονιτόπουλοι. Όλα τα άλλα παίζουν. Οπότε γιατί να εκτεθώ εγώ, λέγοντας ευθέως, Παυλίδη φύγε, να εκτεθεί ο άλλος. Το αποτέλεσμα είναι να αρχίσουν να μιλάνε με υπονοούμενα, δηλαδή. Προσωπικά θα είχα παραιτηθεί. Το έπιασες το υπονοούμενο, Παυλίδη. Άλλοι πάλι μιλάνε όπως το σπίτι του Big Brother. Με το κάποιοι. Το κάποιοι είναι μεγάλη λέξη. Κάποιοι οι οποίοι πραγματικά έχουν προκαλέσει ή τέλος πάντων έχουν αφήσει πολλές σκιές για την πορεία τους και τη δράση τους, θα τιμωρηθούν και θα μείνουν εκτός σε ψηφοδελτίο. Καταλάβατε, όχι ο Παυλίδης θα τιμωρηθεί. Κάποιοι θα τιμωρηθούν. Και ο νοήτο. Άλλοι πάλι κάνουν σαγκόμενες. Δηλαδή, αδιαφορούν. Πώς έρχεται ο άλλος, την πλησιάζει, της λέει μανίτσα να σου πω και τα λοιπά και αυτή απαντά ένα χαθισκρία, δεν ασχολούμαι μαζί σου, ελπίζοντας ότι θα φύγει. Η λέξη Παυλίδης δεν αναφέρθηκε καν. Είσαι ο γκόλιθος αγόρι μου, είσαι ο πρώτος. Εκείνη όμως η φράση που είναι η καλύτερη, ρίχνει όλες άλλες φράσεις σε δεύτερη μοίρα. Είναι πολύ μπροστά, είναι η φράση προσωπική επιλογή. Είναι καθαρά προσωπική επιλογή του κάθε βουλευτή. Διότι τώρα τη θυμήθηκαν την προσωπική επιλογή. Όταν τον είχαν εκεί απέναντι και του λέγαν «Σ' αθώνουμε εμείς και μετά κάνεις εσύ τα δέοντα», ήταν όλο οκ. Okay. Καλά έκανε και τους την έφερε. Έχει άδικο τώρα που απαντάει έτσι. «Θα παραιτηθώ σε μια άλλη ζωή». Όταν δηλαδή ο Παυλίδης τους λέει «στην άλλη ζωή», εννοεί ότι αυτό το δάχτυλο στην άλλη ζωή γίνεται αυτό το δάχτυλο. Κατέθεσε σήμερα Στεφάνη στη Ρόδο στις εκδηλώσεις για την αποχώρηση από το νησί των γερμανικών στρατευμάτων, σαν εκπρόσωπος μάλιστα της κυβέρνησης, στέλνοντας σαφές μήνυμα στο Μαξίμου ότι απτόητος συνεχίζει τη δραστηριότητά του. Βέβαια, κατά βάθος θα είναι πάρα πολύ άδικο να παραιτηθεί ο Αριστοτέλης Παυλίδης, γιατί είναι ακριβώς το παιδί που ακολουθεί τη μέθοδο που δίδαξε ο ίδιος ο Κώστας Καραμαλής. Η γνωστή απλή μέθοδος. Οι άλλοι σε κατηγορούν και εσύ κάνεις να, δεν ακούω, δεν ακούω, δεν ξέρω τι μου λέτε, δεν ακούω. Η λευτεριά δεν χαρίζεται. Κερδίζεται, συντηρείται και διατρανώνεται με την εντιμότητα και με το σεβασμό προς όσα παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Ακριβώς. Ο Παυλίδης μιλάει για εντιμότητα. Και πολύ καλά κάνει. Σου λέει γιατί. Μόνο εσείς θα με τρελάνετε. Θα σας τρελάνω κι εγώ. Θα μου πούν τα άλλα τα λαμόγια εμένα ότι δεν είμαι έντιμος. Άσε ρε. Γνωριζόμαστε. Αυτό που τους έλεγε εκείνη τη μέρα σήμαινε γνωριζόμαστε τώρα. Μεταξύ κατεργαραίων μη μου λέτε εμένα. Οπότε θα σας τρελάνω τώρα. Να, πείτε μου. Α, μισό λεπτό. Έχω τρίχες στα αυτιά και δεν σας ακούω καλά. Τι, να παραιτηθώ. Παρατηρήσατε βέβαια ότι εδώ είναι το θέμα της έλλειψης επικοινωνίας του Παυλίδη με τους υπόλοιπους βουλευτές. Προχωρούμε. Είστε έτοιμος για τις επόμενες εκλογές. Προχωρούμε. Αυτό εννοείται ότι είστε. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσε χιλιάδες να πω το προχωρούμε. Πού το έχει ακούσει τώρα αυτό, πού το έχει ακούσει. Προχωρούμε μαζί και προχωρούμε. Και να προχωρήσουμε από εκεί πέρα. Να προχωρήσουμε. Προχωρούμε και προχωρώ μαζί σας. Προχωράς εσύ. Προχωράω κι εγώ. Τι να κάνει το ανήλικο. Ο βουλευτής είναι σαν το ανήλικο και κοιτάζει τον πρωθυπουργό, τον πατέρα του και τον αντιγράφει. Κάνει ό,τι κάνει ο άλλος. Να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε για το καλό του τόπου. Βλέποντας ο άλλος ότι ο Παυλίδης τον πολεμάει με τα ίδια του τα όπλα, αποφάσισε να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα. Στις 9 παρα 10 το βράδυ, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Σούφας, έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον κ. Καραμαλή, ο οποίος του ανακοίνωνε ότι σε λίγα λεπτά θα έρθει το προεδρικό διάταγμα υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με το οποίο τερματίζονται οι εργασίες της Συνόδου της Βουλής. Έτσι λοιπόν τελείωσε αυτή η ωραία ιστορία. Η Βουλή έκλεισε, τα σκάνδαλα παραγράφηκαν και τα δάχτυλα πολλαπλασιάστηκαν.